Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο Μιλιτέρ κάθε χρόνο τιμούμε την επέτειο του Πολυτεχνείου. Φέτος συμπληρώνεται 50 χρόνια. Ξεκινάμε νωρίς αυτές τις εκπομπές και την αρθρογραφία για το Πολυτεχνείο, όχι χωρίς αφορμή. Υπάρχουν δύο αφορμές συγκεκριμένα. Μία εκδήλωση και ένα βιβλίο. Θα μιλήσουμε και για τα δύο. Θα ξεκινήσουμε από το βιβλίο. Γιατί έχω τη χαρά και την τιμή να έχω στο στούντιο απέναντί μου έναν, θα τολμήσω να πω, παιδικό μου ήρωα. Εγώ έχω γεννηθεί το 1968, δεν είμαι γενιά του Πολυτεχνείου. Είναι ο κύριος Δημήτρης Παπαχρήστου απέναντί μου. Καλώς ήρθατε, κύριε Παπαχρήστο. Να είσαι καλά, Πέρι. Δεν αδειάζουμε να πεθάνουμε. Είναι το τελευταίο σας βιβλίο, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, αναφέρεται στις τελευταίες 4 ώρες της εξέγερσης και σε όσα ακολούθησαν μετά. Σωστά. Τα έχετε ξαναγράψει αυτά ή είναι η πρώτη φορά που θα διαβάσουμε τι έγινε εκείνες τις τελευταίες ώρες στο Πολυτεχνείο? Δεν τα έχω ξαναγράψει, όχι. Παρόλο ότι έχω γράψει 25 βιβλία, πάντα έρχεται το βίωμα και βγαίνει στην επιφάνεια. Η ιστορία που έχουμε ζήσει, τα χρόνια που έχουν περάσει. Αλλά δεν ξέρω, ενώ ταξίδευα αλλού, με πραγματικούς ήρωες, μέσα στο κορονοϊό, αυτή ο εγκλεισμός, αυτή η αρρώστια, αυτός ο φόβος, έβλεπα ότι λειτουργούσε δηλητηριωδώς και τρομοκρατούσε τους πάντες, μας τρομοκρατούσε. Περισσότερο από τις τηλεοράσεις και από τα μέσα μαζικής αποβλάκωσης σε μεγάλο βαθμό. Στη διαδρομή αυτού του ταξιδιού, έτσι είναι η γραφή, δεν ήξερα που με πήγαινε. Αλλά μέσα στην πραγματικότητα όμως, αν και η λογοτεχνία, αν δεν αξιοποιήσει την πραγματικότητα, την ιστορία, το μύθο, θα είναι με ένα αφήγηση, έτσι σχέτη, ευθύγραμμη. Εδώ λοιπόν μπλέκονται τα πράγματα όμορφα και αναφορές από τότε που υπάρχουμε σαν χώρα και με όπλο την γλώσσα και με εμπροστογεμή τη μνήμη. Γιατί για μένα η μνήμη είναι μεγάλη υπόθεση, δεν είναι ανάμνηση, δεν είναι νοσταλγία, δεν είναι παρελθόν. Γι' αυτό και το Πολυτεχνείο είναι ζώσα μνήμη. Είναι ένα όπλο που αντιστέκεται και στη φθορά του χρόνου και σε κάθε μορφή εξουσίας. Με αυτό το όπλο λοιπόν μου βγήκαν όλα αυτά τα πράγματα και μάλιστα μιλούσα με τους δύο νεκρούς ήρωές μου, οι οποίοι δεν είναι νεκροί, ζούνε, γελάνε τώρα, διαβάζουν το βιβλίο, λέει μας πεθάνες. Ναι, αλλά από εκεί κάτω όμως βγαίνει ο Ντεβίτο, ο Κοκόρλας, είναι τα ψευδόνυμά του. Είναι ήρωες του βιβλίου. Του βιβλίου. Βγαίνει ο Στέλιος, ο οποίος ένας μου μιλάει για τη Θεσσαλονίκη, ήταν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη όταν γίνανε, έγινε και εκεί εξέγερση και καταλάβανε το Πανεπιστήμιο, με πρίτανιτος Δράκα και τάμξ εκεί και διηγείται όλη αυτή την ιστορία, ενώ ήταν φυσικομαθηματική, μετά έγινε ηθοποιός, άλλαξε δρόμο και έπαιζε κιόλας. Και παίζει ακόμα ο Στέλιος. Και έτσι έχω μια εικόνα της Θεσσαλονίκης που την ήξερα μεν, αλλά με αυτόπτη που συμμετείχε. Ο άλλος ήταν έξω από το Πολυτεχνείο και ζούσε το απέξω που εμείς δεν το βλέπαμε, έτσι. Εκεί ήταν τραυματίες οι περισσότεροι, νεκροί. Βρέθηκε με ένα παπούτσι στο σπίτι του. Ήταν και 28 χρονών ο Ντεβίτο. Άρα έχω και μια εικόνα αυτόν που ήταν απ' έξω, που σημαίνει για μας, ήταν και η ασπίδα προστασία μας. Πάνω από 50-60 χιλιάδες δηλαδή, να διαδηλώνουν, να βλέπουν τραυματίες και νεκρούς δίπλα τους, δεν είναι εύκολο πράγμα. Όλοι Πατησίων, μέχρι τον ΟΤΕ, μέχρι την Κυψέλη, μέχρι τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, βάζανε τα αυτοκίνητα μέσα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας για να μην κατεβούν τα τάγκς. Αυτά τα γεγονότα δεν περιγράφονται. Από αυτούς όμως που τα ζήσανε,
μπορεί να δώσουν αυτή την εικόνα. Δηλαδή το Πολυτεχνείο μπορώ να το πω ότι είναι ένα μεγάλο παζ. Δηλαδή εκεί ήμουνα εγώ, εκεί ήταν ο άλλος. Οι εικόνες είναι διαφορετικές μεν, αλλά για να καταλήξουν σε μία. Στην εξέγερση. Ή τώρα ή ποτέ. Απόψε πεθαίνει ο φασισμός. 6 χρόνια δεν θα γίνουν πολλά, δεν θα γίνουν 7. Δηλαδή αυτό έδειχνε και μια κοινωνία που λίγο πολύ ή σιωπούσε ή φοβότανε ή αποδεχότανε. 6 χρόνια τη Χούντα. Άρα η Χούντα εκεί που νόμιζε ότι ξεμπέρδεψε με φυλακές, με στρατοδικεία, με εξορίες, από το 69 μέχρι το 70. Ναι, τόσο. Άντε να βάλουμε και λίγο 71. Εμείς τα παιδιά, ναι, ήμασταν πιτσίρικοι, αν θέσετε τώρα τι. Και αυτή η ψυχή ήταν, αυτά τα παιδιά. Ή κάπου εκεί μέσα είμαι εκεί μπροστά, γάμω το. Αυτά τα παιδιά τώρα υπάρχουν και έχουν γίνει 70άριδες, έχουν εγγόνια, έχουν παιδιά. Μπορεί να ξεχάσουν το ότι συμμετείχαν σε αυτή την εξέγερση, σε αυτόν τον αγώνα. Και για ελευθερία και για δημοκρατία και για όνειρο, έτσι, γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Όχι εμείς μόνο. Να γίνει όλη η Ελλάδα ένα πολυτεχνείο. Ήσασταν η σπίθα εσείς. Εμείς βάλαμε φωτιά στον χρόνο. Αυτή η σπίθα. Και τον έκαψε τον χρόνο, έτσι. Τον χώρισε στο πριν και στο μετά. Όλοι λένε πριν το πολυτεχνείο. Πριν το πολυτεχνείο, η δεκαετία του 60 όμως ήταν μια άλλη δεκαετία με κινήματα, με το 114, με το 15%, με συλλήψεις, με σκοτωμούς. Συμμαθητής μου και συμφοιτητής μου ήταν. Συμφοιτητής μου ήταν ο Πέτρουλας. Στην Ανώτατη Εμπορική ήταν. Ο μέγιστος που τον δολοφονήσαν στη Θεσσαλονίκη το 63 και τον Καραμαλή να φεύγει σαν Τριανταφυλλίδης και να έχουν προετοιμαστεί ή να προετοιμάζεται το έδαφος με 2 χούντες από το 50 δεκαετία μετά τον εμφύλιο με τον Παπαδόπουλο, βάλε και το Σπαντιδάκι που τον είχε ο βασιλιάς, που οι συνταγματαρχαίοι προλάβανε δηλαδή τους στρατηγούς. Ναι, ναι. Βάλτε τα Ουλιανά και τι γινόταν κάθε μέρα. Βάλτε ότι είχαν προκηρύξει εκλογές και θα τις χάνανε 20 Μαΐου νομίζω και προλάβανε να γίνει δικτατορία και άσε που τους πιάσανε και στον ύπνο. Όλα αυτά είναι η προεδεργασία τους, αλλά και η δική μας όμως, των νέων εκείνης εποχής, είχε γαλουχηθεί μέσα στο κίνημα. Δηλαδή, ναι μεν η Χούντα επιβλήθηκε και τους έπιασε τους πολιτικούς στο ύπνο, με τις πιτζάνες λένε, οι οποίοι ευθύνονταν σε μεγάλο βαθμό, αλλά τους νέους δεν μπορούσαν να τους εκλογήσουν. Σε 1-2 χρόνια, μετά το 69 όπως σας είπα, φανήκανε μπροστά από παρέες, από έρωτες, από τι κάνουμε ρε συνάδελφε. Η Χούντα φαινόταν μέσα στις σχολές. Είχε αστυνομικούς, τάχα μου φοιτητές, που μας παρακολουθούσαν, μας συλλαμβάνανε. Είχε διορισμένους στα διοικητικά συμβούλια, αυτούς τους πολεμήσαμε, μαζέψαμε υπογραφές, άντε να βάλεις εκείνο το καιρό υπογραφή για να πάμε στα πρωτοδικεία. Ναι. Αυτή η κατάσταση λοιπόν μας έφτιαχνε κάθε μέρα. Και αυτό για να ξεπεράσουμε και το σκόπελο των διορισμένων, έτσι τους λέγαμε τους σχολικούς φοιτητές, κάναμε τους τοπικούς συλλόγους από όλη την Ελλάδα. Αυτό βοήθησε και να συμβρεθούμε και να γνωριστούμε μεταξύ μας και να συντονιστούμε. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτά, το 72 δηλαδή αυτά. Το 72 προκηρύξαν εκλογές, τους αναγκάσαμε και ήταν εκλογές νοθείας. Τότε καταλάβουμε ότι δεν μας χωράει το Πανεπιστήμιο και βγήκαμε στους δρόμους. Κύριε Παπαχριστό, ζήσατε ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά γεγονότα της χώρας. Δεν θέλω να πω ότι ήταν πρωταγωνιστή, γιατί δεν σας αρέσουν αυτά τα πρωταγωνιστικά. Έχουν περάσει 50 χρόνια. Και λέω ένα ιστορικό γεγονός, γιατί όπως σας έλεγα για πάνω, εγώ ήμουν 5 ετών και παρόλα αυτά έχω φωτογραφίες στη μνήμη μου από εκείνο το βράδυ.
Έχετε πει τον εθνικό ύμνο στην πιο ψυχωμένη του εκτέλεση. Προφανώς και πριν από εσάς, σε άλλες ιστορικές στιγμές, κάποιοι άλλοι θα είχαν κάνει το ίδιο, αλλά εμείς θυμόμαστε τη φωνή σας να απαγγέλει τον εθνικό ύμνο εκείνο το βράδυ. Όλη αυτή την ιστορική στιγμή, πώς νιώθετε τώρα 50 χρόνια μετά, που έχετε διαπιστώσει κι εσείς ότι προσπαθούν κάποιοι να την απαξιώσουν συστηματικά? Δεν εκπλήσουμε, δεν ξαφνιάζουμε. Από την πρώτη στιγμή πήγε να γίνει αυτό, αμφισβητώντας τους νεκρούς, που για μας είναι νεκροί και για τον πολιτισμό που κουβαλάει αυτή η χώρα. Αν δεν τους θυμίσεις, τους νεκρούς είναι, τότε γιατί ζεις? Εδώ τραγωδία έχει γραφτεί απάνω στους νεκρούς. Ναι. Πραγματικά είναι μεγάλη η ντροπή αυτών που προσπαθούν και προσπαθήσανε να αμφισβητήσουν και τους νεκρούς και το ίδιο το γεγονός. Φανταστείτε, στην αρχή λέγανε δεν σκοτώθηκε κανείς, μετά αναγκαστήκαν να λένε όχι μέσα στο Πολυτεχνείο, δεν πάτησε κανέναν το τάγκ. Δηλαδή, η Χούντα η ίδια, την άλλη μέρα το Σάββατο, εκεί που κρυβόμουνα απέναντι από το Πολυτεχνείο και ήταν ανοιχτή τηλεόραση, είχε 19 ονόματα νεκρών. Δεν κατάλαβα. Και μετά προσθεθήκαν και οι άλλοι. Και εγώ σε ένα βιβλίο μου αναφέρω και τα ονόματά τους. Σε δύο βιβλία, και στο Εκ των Υστέρων και στο 30+1 το Πολυτεχνείο ζει. Με τα ονόματά τους. Πού σκοτωθήκανε, την ηλικία τους. Γιατί το αμφισβητούν? Γιατί πονάει? Γιατί αυτό το αίμα... Και φοβίζει. Ζητάει δικαιώσει αφενός. Και αφετέρου φοβούνται, όχι εκδίκηση μωρέ, δεν. Ακόμα και ο σκευοφύλαξης που ήταν στο τάγκ και μπήκε μέσα, ήρθε τούμπα και λέει να ζητήσω συγγνώμη από αυτά τα παλικάρια. Θα με συγχωρέσουν, έχουν τέτοιο μεγαλείο και είναι αλήθεια. Και ο άνθρωπος φανταράκι ήταν, λοχίας ήταν και βρέθηκε ο οδηγός και να χτυπάει και νόμιζε ότι θα λιώσει τα κουμούνια. Αυτή τη στιγμή το Πολυτεχνείο σαν γεγονός ιστορικό έχει περάσει, έχει μείνει. Έχει χωρίσει το χρόνο στο πριν και στο μετά. Αλλά είναι κάτι παραπάνω, διότι έγινε και σύμβολο. Και ξέρετε, τα σύμβολα τα χρειάζονται οι κοινωνίες. Σαν σύμβολο λοιπόν θα υπάρχει στους αιώνες. Δηλαδή πηγαίνω στα σχολεία και μιλάω. Φωνάζουν εδώ Πολυτεχνείο. Πώς μαθαίνουν την αλφαβήτα λόλα να ένα μήλο? Σαν να ξέρουν τι είναι το Πολυτεχνείο. Μικρά παιδάκια. Εδώ Πολυτεχνείο. Λοιπόν, συμβολικά το Πολυτεχνείο θα υπάρχει, αλλά θα υπάρχει και πραγματικά. Διότι δεν είναι ένα επαιτειακό γεγονός. Είναι και 28 Οκτωβρίου, είναι και 25 Μαρτίου. Αλλά είναι επαιτή, έτσι. Καμιά σχέση. Και παπαπα, μακριά τηρουμένων των αλογιών να το κάνουμε. Το έχουν κάνει και αργία. Είναι μια δυναμική το Πολυτεχνείο καθημερινή. Δεν χωράει στις 3 μέρες. Είναι κάθε μέρα. Γι' αυτό πηγαίνω παντού, είτε πανεπιστήμια είναι, είτε σχολεία είναι. Στην αρχή δεν ήθελα να πάω στα δημοτικά. Αλλά τι να καταλάβουν τα παιδιά. Λάθος μου ήταν. Αναγκάστηκα να γράψω και ένα παραμύθι. Σαν παραμύθι. Το δημοσίευσε αυτό το βιβλίο. Που πολλά χρόνια πριν, το 80. Τι γλώσσα να βρω να μιλήσω στα παιδιά? Από τα ερωτήματα και μόνο, και από αυτά που λέγανε και παίζοντας, ρε παιδί μου, καταλάβαινες ότι νοσταλγούν κάτι που δεν έζησαν. Και αυτό είναι που δείχνει το δρόμο το δικό τους. Γιατί πολλοί λένε, άρε να ήμουν κι εγώ εκεί, και ακόμα και τα παιδιά μου, να ήμουν κι εγώ εκεί. Ακόμα και αυτοί που πηγαίνουν εκεί, οι περισσότεροι λένε, ήμουν κι εγώ εκεί, οι μεγάλοι. Αφού δεν ήταν, μακάρι να ήταν. Αν ήταν, θα ήταν 1 εκατομμύριο κάτω και θα είχε πέσει Χούντα εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό φώναζα να με ξημερώσει. Να ξημερώσω κάτι. Δεν θα κυκλοφορούσε, τα τάγκ δεν θα κυκλοφορούσαν. Και θα κατέβαινε ο κόσμος, έτσι. Να. Γιατί πλέον σπάσαμε τη μοναξιά
και ξεντροπιάσαμε την πατρίδα μας. Ήταν ντροπή, ρε παιδί μου, να γέννησε, λέει, τη δημοκρατία, το θέατρο, την ποιήση και να έχουμε από το 21 μέχρι τώρα, δεν ξέρω, καμιά πενταριά δικτατορίες και να έχουμε και στα νιάτα μας δικτατορία του Παπαδόπουλου. Εγώ με είχα στρατεύσει εκείνο το καιρό, 120 άτομα Έλληνα, για να μην... Ήταν υποχρεωτικές στρατεύσεις, άλλων. Υποχρεωτικές για να αποκεφαλίσει το φοιτητικό κίνημα. Ναι. Εγώ φανταστείτε ότι ήμουνα από Καλαμάτα, Μεσολόγγι, Ξάνθη, για 9 μήνες και αναγκαστήκανε, γιατί ανατρέψαμε και το σχέδιο του Μαρκεζίνη. Φωνάζαμε Μαρκεζίνη μασκαρά. Πήγε να τους μπλέξει για να φιλελευθερωποιηθεί η Χούντα. Λίγο έλειψαν να τσιμπήσουν ακόμα και κάποιοι από την αριστερά. Και αυτό το τεινάξαμε στον αέρα. Δηλαδή θα ήταν Αλατούρκα, θα είναι από πίσω η στρατιωτική και μπροστά μαριονέτες οι πολιτικοί. Ήδη είχαν ξεκινήσει με τον Αβέροφ και με τον Μαρκεζίνη. Αυτό το πετάμε στην άκρη, το πετάξαμε στην άκρη. Και αναγκαστήκανε να μας αφήσουν ελεύθερους να πάμε στις σχολές μας. Σαν φιλελευθερωποίηση. Και έτσι βρέθηκα μέσα Θεσσαλονίκης και εκεί γνώρισα τα παλικάρια που και εκεί ξεσηκωθήκανε. Σαν να γνωριζόμασταν, αλλά αισθανόντουσαν, ρε παιδί μου, δίπλα μας. Και εμείς δίπλα τους. Και στα Γιάννενα και στην Πάτρα είχε δημιουργηθεί ένα πανελλήνιο φοιτητικό κίνημα πλέον αντίον στη Χούντα. Με φορτισμένο, με ακούσματα από το Μάιο 68, από το τι γινόταν στην Αμερική. Κίνημα στην Αμερική εκείνο το κίνημα, αντίον στον πόλεμο του Βιετνάμ. Και την ίδια στιγμή ήρθαν δύο ταινίες στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Το Γούστο, που και εμείς με το ροκ λέω, αμάν, το αισθανθήκαμε, ρε παιδί μου. Και μετά έρχεται φράουλο σχέμα που είχαν καταλάβει το Πανεπιστήμιο στην Αμερική, για το ντοκιμαντέρ. Και τρέχαμε στην Αλκιονίδα, στο στούντιο. Την άλλη μέρα τα κατεβάσανε. Είχαν απαγορέψει τα βιβλία. Οι καθηγητές μας ήταν... Ούτε θα σας ρωτούσα πώς δεν τα είχαν κόψει, αλλά μου λέω τα κατεβάσανε, ναι. Οι καθηγητές μας, ντροπή τους. Αυτοί που θα μας μαθαίναν γράμματα είχαν ενδώσει στη Χούντα. Όσοι δεν ενδώσανε, τους διώξανε, τους βάλανε σε διαθυσιμότητα. Ελάχιστοι. Είχαμε στρατιωτικούς επιτρόπους, προέδρους στις σχολές. Και στα δημόσια ιδρύματα. Δηλαδή, μια στρατικοποίηση. Εγώ θυμάμαι μια σκηνή. Είχαν έναν φέρει στη σχολή μας πρόεδρο. Σαν μετά την εμπορική, μάθαμε ότι τον λέγανε Γεώργιο Ντούρο. Απόστατος στρατηγός. Έκανε επιθεώρηση, λες, και είμαστε μανταράκια εκεί που τρώγαμε ένα συσίτιο να μην πάρω διάλος. Αλλά δεν ήταν λίγο για εμάς που ήμασταν την επαρχία και δεν είχαμε φράγκο. Και έκανε επιθεώρηση, λέει, είναι καλό το φαγητό. Είναι καλό το φαγητό. Τα παιδιά τι να λέγανε. Τα σιωπούσαν. Ήρθε και σε εμάς. Εμάς πέντε, μην νομίζετε καμιά. Και ο Μάκης, η Αποστόλης, ο Μανώλης, όλα αυτά τα παιδιά που ήμασταν μαζί, που είχαμε αναγνωριστεί από τη φάτσα, ρε παιδί μου. Μακριά γένια, μακριά μαλλιά, αμπέχωνα. Δηλαδή ήμασταν αμφισβητείες και σε πολιτισμικό επίπεδο, όχι μόνο η Χούντα. Και λέει, είναι καλό το φαγητό. Κοίτανε καλαμαράκια. Τον κοιτάω. Σκέψου. Άλλοι θα κάνανε έτσι. Καρφώνω το καλαμαράκι. Δεν καρφωνόταν ούτε η σόλα του παπουτσιού του. Λέω, φάτο. Ούτε η σόλα του παπουτσιού σου. Πω, πως έκανε. Έλα στο γραφείο μου. Δράσα αντεθνικά. Έψαχνα να βρει τους χαφιέδες που είχαμε εκεί μέσα και τους ασφαλίτες με πολιτικά και δεν τους βρήκε. Έλα από το γραφείο μου. Ποιο γραφείο? Με πιάσανε μετά την άλλη μέρα. Και εμένα και τους άλλους μετά. Λέει, αυτές οι συνθήκες όμως, αντί να μας κοιοτεύουν... Σας δυνάμωναν. Μας δυνάμωναν και τι, περισσότερο μας δυνάμωναν τα... Οι άλλοι γινόμασταν μπροστά στα μάτια τους των συναδέλφων μας. Καμάρι. Δηλαδή τα κορίτσια μας συντάγανε, λες, είχαμε φωτοστέφανο. Δηλαδή, να τα λέμε αυτά, γιατί ήμασταν και νέα παιδιά και νέοι. Φανταστείτε μετά από αυτά τα βασανιστήρια που μου κάνανε Σμάιλης, Μπάμπαλης, Καραπαναγιώτης το Μάιο του 72. Και βγήκα
πάω με τον Μάκη, τον Παλαούρα, και πάμε να γίνουμε γκαρσόνια τώρα στην Αλόνισο. Και στην Αλόνισο διαγράφεται μια άλλη ιστορία, ρε παιδί μου. Αλλά αυτά υπάρχουν στο προηγούμενο βιβλίο. Έχετε γράψει και πολλά. Το έχουμε όλο σκοτωμένο. Διότι από εκεί, τέλος Αυγούστου, γυρίζουμε στις σχολές, σαν να θέλαμε να πάμε για να κάνουμε τη συνέχεια. Το καλοκαίρι το θεωρούσαμε εχθρό. Για να πήγαμε και για μεροκάματο. Όπως θεωρήσαμε εχθρό μας και τα Χριστούγεννα. Γιατί το Νοέμβριο κάνανε εκλογές, έγινε χαμός. Έγινε κάλπικος στην Πάτρα, ακόμα γελάγανε και οι τουαλέτες είχαν γεμίσει ψηφοδέλτια. Περιμένουμε να περάσουν τα Χριστούγεννα, να δούμε τι κάνουμε. Ήρθε ο Απρίλιο το 1973. Τότε είχαμε καταλάβει ότι θα βγούμε στους δρόμους. Δεν γινόταν αλλιώς, πράγμα που το κάναμε. Αναγκαστήκανε να μας συλλάβουν 11, μας συλλάβανε το πρώτο Πολυτεχνείο το 1973. Έγινε δικαστήριο, μας δικάσανε ένα χρόνο. Και μετά από 3 μέρες, 17 Φλεβάρι, με το νόμο 1347, μας στρατεύσαν. Αλλά στο Πολυτεχνείο όμως που έγινε το πρώτο, με τους 11 που δικάζανε, εγώ έφυγα, αλήθεια, ενώ κρυβόμουν, πήγα να γίνω μάρτυρας και κατηγορούμενος. Είναι μια ωραία εικόνα πλέον. Να σας ρωτήσω κάτι, για να επιστρέψω στην προσπάθεια... Όχι, όχι, εδώ έχει ζουμί, διότι όταν κυνηγώντας με πήγα εκεί, μπαίνω σε μια αίθουσα με τους μπάτσου απίσω να με κυνηγάνε, στο Αρσάκιο, μπαίνω σε μια αίθουσα και βλέπω, Κανελόπουλο, Μαύρο, Ζήγδη, το Μπρίτανη από τη σχολή, έναν σπουδαίο άνθρωπο ζει ακόμα 100 χρόνια τότε, το Θεοδόση, σχολή καλών τεχνών ήταν, που ασχολείται και με την τεχνολογία από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα. Ο Τάσιος. Όλοι αυτοί μα κοιτάγανε εμένα περίεργα. Σου λέει, μαλλιά γένια, κυνηγημένο μπήκε εδώ μέσα. Κοίτα εγώ το Χριστό απάνω, λίγο λείψε να πω και Χριστό Παναγίες. Σε εισαγωγικά έτσι, να μην παρεξηγηθούμε. Να πω Χριστέ μου, βοήθεια μας. Ναι. Και με ρωτάει ο Κανελόπουλος, εσείς τι θέλετε. Να πέσει η Χούντα, λέει. Ποια Χούντα, λέει, μόνο η Χούντα. Να πέσουν και αυτοί που φτιάξανε τη Χούντα. Το σύστημα ολόκληρο που φτιάχνει οι Χούντες. Καλά, εσείς δεν ήσασταν πρωθυπουργός. Λέει, ναι. Και εσείς πιστεύατε ότι οι κομμουνιστές θα πάρουν όπλα την εξουσία. Ναι, έτσι μου είπανε, παιδί μου. Τότε δεν κάνανε για πρωθυπουργός. Πετυχαίνεται ο Παπασπύρου, ένας άνθρωπος, ήταν και πρόεδρος στη Βουλή. Λέει, Παναγιώτη, καλά λένε τα παιδιά. Περνάει μια ώρα, 2 ώρες, δίκη συνεχιζόταν. 3 ώρες, αμάν. Ήθελα να κατουρίσω, ρε παιδί μου. Κοιτάω πάλι το Χριστούλη, να κατουρίσω εδώ μέσα, λέω. Λίγο έλειψε, άμα έβγαινε έξω με πιάνανε, αφού ανοίγαν την πόρτα και κοιτάγανε. Και κοιτάγανε και αυτοί που ήταν πολιτικοί. Με κοιτάγανε πάλι. Όχι, υπό αυτά δεν κοιτάγανε, αλλά με ερωτήματα. Λέω, αν μπορούσα να με πιάσουν ή θα κατορίσω εδώ μέσα. Όχι, όχι, παιδί μου, λέει ο Παλάντζας, ο Πασπύρου, θα σε πάμε εμείς στην τουαλέτα. Και με πήγαν όλοι αυτοί. Η δίκη γινόταν, οι μπάτσοι απ' έξω δεν ήρθαν να με βουτήξουν, διότι ήταν υποτίθεται. Γύρω μου κατουράω, ήταν ανοιχτή η τουαλέτα, το καλύτερο κατούριμα της ζωής μου. Πάρτε το και πραγματικό και συμβολικό. Μάλιστα. Θα επανέλθω στην προσπάθεια που κάνουν ορισμένοι να βάλουν στην άκρη το Πολυτεχνείο και θα σας ρωτήσω το εξής. Όσοι συμμετείχαν στο Πολυτεχνείο, ήταν πάρα πολλοί όπως βλέπουμε και στις φωτογραφίες. Στατιστικά... Γιατί πάρα πολύ, δεν ήταν πάρα πολύ. 5.000 φοιτητές. 5.000 φοιτητές. Από στα 70.000 που ήταν όλη η Αθήνα. Αλλά και οι άλλοι δεν ήταν αντίον μας. Ήταν αγκαλιά μας. Όχι, όχι, άλλο θέλω να ρωτήσω. Από τους 5.000 ήταν λογικό στατιστικά ότι κάποιοι θα σχολιώσαν με την πολιτική, κάποιοι θα γίνονταν επιχειρηματίες, θα πέραν τη ζωή τους, το δρόμο της ζωής τους μετά. Η συντριπτική πλειοψηφία προτίμησε όμως όλα αυτά τα χρόνια, ή μάλλον για πολλά χρόνια, να μείνει στην άκρη, να μην βγαίνει να μιλάει για το Πολυτεχνείο,
Και αυτό έδωσε διάφορα επιχειρήματα σε όσους ήθελαν να το αποδομήσουν. Να, αυτός πήγε με αυτό το κόμμα, να, εκείνος έκανε εκείνο με το άλλο κόμμα. Θεωρείτε λάθος την επιλογή ότι όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα 50 χρόνια, δεν βγαίνετε να τον υπερασπίσετε πιο στεναρά την ιστορία του Πολυτεχνείου και το αφήνετε κάποιοι να το μετατρέψουν σε έναν μύθο, υποτίθεται? Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Επόμενο είναι, το έπεσε μόνος. Η εξέλιξη, τελειώσαν τις σχολές τους. Ναι, ο καθένας τραβάει το δρόμο του. Άλλοι πήγαν στην πολιτική. Ελάχιστοι όμως. Όταν λέω ελάχιστοι, δεν μετριούνται στα δεκαδάχτυλα. Ναι. Αλλά δεν θα τους κατηγορήσουμε για οπάνω. Κάνουν την πολιτική τους επιλογή, τους κρίνει η κοινωνία. Αφού γίνανε και δημόσια πρόσωπα. Ναι. Ούτε τους άλλους που δεν μιλάνε ή δεν μιλήσανε. Δηλαδή ο άλλος ήταν φοιτητής στη φιλοσοφία γιατί έγινε καθηγητής, ναι, μετά. Θα τον κατηγορήσουμε γιατί έγινε καθηγητής. Ο άλλος έγινε γιατρός, ήταν ιατρική. Με τον Παυλάκη που θα μιλήσει για το βιβλίο μου. Αυτό το παλικάρι που εγώ δεν ήξερα να πω τα φάρμακα. Και λέω, έλα εδώ ρε παιδί μου, με μια μπούκλα εδώ πέρα με τα μαλλιά του, 21 χρονών ήταν, εγώ 23. Μπήκε μέσα τα σιώνα, αρχίζει να λέει αιμοστατικά, να ζητάμε βοήθεια. Που ζητάγατε, ναι, είναι το ηχητικό το συγκεκριμένο που ζητάγατε. Αυτός πήγε και σπούδασε μετά, συνέχισε. Mm. Και έχει γίνει παγκοσμίου φήμης γιατρός. Πολεμάει τον καρκίνο και το έτσι, ό,τι θέλεις. Και ήρθε εδώ και νιώθει ότι δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από αυτό που έζησε. Και είναι εδώ και θα είναι και μαζί μας εκεί, μαζί μου. Χθες ήμασταν μαζί. Αυτό τώρα, δηλαδή αυτοί, ναι, οι άνθρωποι. Δηλαδή ο Κώστας. Ακόμα και η Μαρία εκεί ήταν. Τι α πούμε, γιατί πήγε. Κώστας Μαρία. Ρε παιδί μου, και ο Λαλιώτης που ήταν. Το Λαλιώτης ήταν μπροστά στο Τάγκρε. Από την Συντονιστική Επιτροπή. Τι λες μωρέ. Τρεις μήνες για να μιλήσει για τα βασανιστήρια. Και ποιο θα τον κατηγορήσει, τι, επειδή πήγε στο Πασόκ και έγινε υπουργό. Άιντε, ξεπουλήσε κανένα, ναι. Αυτή ήταν η επιλογή του. Η δική μου είναι αυτή. Ναι. Εγώ μιλάω μόνο με τους νεκρούς. Στο όνομά τους λειτουργώ και για αυτούς. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή αναφέρουμε και γι' αυτό τελειώνω με ένα όνειρο σε αυτό το βιβλίο. Και μιλάω για τους νεκρούς και έχω τους ήρωές μου να έχουν πάει στον κάτω κόσμο. Μόνο ο Οδυσσέας έχει πάει από τον Όμηρο, τον έστειλε εκεί, να τους έχει συναντήσει και δεν θα πω τι λέει το διαβάσουμε, να το διαβάσουμε. Λοιπόν, το «Δεν αδειάζουμε να πεθάνουμε», τι είναι ο τίτλος, θα σου πω, πώς τον επιλέξατε? Κοίταξε, είναι μια φράση που τη λέμε. Είναι κόντρα όταν παλεύεις και αγωνίζεσαι, είναι σαν να γνωρίσεις τον χρόνο. Ακόμα και τον ίδιο το θάνατο. Γιατί κοίταξε, ο θάνατος μπορεί να σε τρομοκρατήσει και κανείς δεν μπορεί να τον αποφύγει. Αλλά όταν πιστεύεις, όχι στον άλλο κόσμο και στην κόλαση και στον παράδεισο, στο εδώ και τώρα. Εδώ είναι η κόλαση, εδώ και ο παράδεισος. Έχω βάλει ένα τραγούδι μέσα, έτσι. Mm-hmm. Να το τραγουδάει ο νεκρός, έτσι, η ψυχή του δηλαδή, ο Στέλιος. Γίνεται και πηξίδα ζωής σου ο θάνατος. Η ζωή θάνατος και όταν έχεις επίγνωση σε ελευθερώνει και γίνεται και πηξίδα ζωής. Αυτό μας συνέβη. Δηλαδή, κάτσε ρε κουμπάρε, πώς μας τα λες, όταν ακούω για ήρωες τσατίζομαι με την έννοια ότι το είπε και ο Ρίτσος, αλίμονο σε μια χώρα που έχει ανάγκη από ήρωες. Αυτοί μας βάλανε ψηλά για να μας ρίξουν από εκεί και να ακουστεί το γούπατο, να πέσουμε εκεί μέσα στον τάφο που θέλανε, όχι το δικό μας μωρέ. Αυτού του γεγονότος να το θάψουν, δεν μπορέσαν. Το Πολυτεχνείο υπάρχει εκεί πέρα, εχθές ήμασταν εκεί, θα υπάρχει πάντα. Ένα κτίριο συμβολικό πλέον και ιστορικό. Και την ίδια στιγμή δείχνει το δρόμο της συνέχειας. Δεν έχει ιδιοκτήτες. Ανοίγει σε όλους αυτούς που αγωνίζονται. Τώρα, γιατί ήμουνα... Αυτό το κάνανε.
διαβάλλοντας ή δείχνοντας να μωρέ με πρόστιχο τρόπο. Δηλαδή και αυτοί που αγωνίζονται και επαναστατήσανε θα συμβαστούνε, θα αναγκαστούνε να προσκυνήσουνε, θα αναγκαστούνε να μαζευτούνε. Δεν γίνεται. Ναι. Γιατί είναι και σύμβολο και όνειρο και σταθμός ανεφοδιασμού να πάρουν τα νέα παιδιά ό,τι χρειάζονται και να πετάξουν στην άκρη τα βάρητα του παρελθόντος για να συνεχίσουν από εκεί που δεν μπορέσαμε να φτάσουμε εμείς. Μια και είπατε για τα νέα παιδιά, λοιπόν, να πάμε στην εκδήλωση που γίνεται στις 5 Νοεμβρίου. Τι είναι αυτή η εκδήλωση? Και λέω για τα νέα παιδιά, γιατί τα νέα παιδιά πρέπει να μάθουν για το Πολυτεχνείο. 5 Δεκάτου, λοιπόν, στη Νομική Αθηνών. Ωραία, θα είμαι καλεσμένο. Όχι καλεσμένο, θα μιλήσω για. Θα μιλήσετε, ναι, και είναι και πάρα πολλοί ομιλητές από ό,τι. Ναι, και καλά βλέπω. Κάνουμε. Οπότε, όποιος θέλει να θυμηθεί το Πολυτεχνείο, αναφέρομαι στους μεγαλύτερους, αλλά κυρίως όποιος θέλει να μάθει για το Πολυτεχνείο, νομίζω ότι αυτή είναι μια εκδήλωση που τον αφορά. Ωραία. Και πρέπει να την παρακολουθήσει. Τώρα αυτό ειδικά βλέπω, οι πιτσιρικάδες. Όχι, θα σου μιλήσω γι' αυτό, αλλά επειδή βλέπω τώρα κάτω η Χούντα. Έχετε και το κινητό σας ανοιχτό και χτυπάει, γιατί δεν έχετε καμία σχέση με τεχνολογία, όπως μου εξηγήσατε, αλλά δεν πειράζει, είναι ωραίος ο ήχος. Λοιπόν, κοίταξε. Ναι. Βλέποντας τώρα αυτή την εικόνα, ναι, πρέπει να πω κάτι. Είναι αυτή η εικόνα, θυμάστε, είναι η τελευταία μέρα πριν μπει το τάγκς, πρώτη είναι. Πρώτη μέρα. Δεύτερη. Άκου όμως, όταν κατέβηκα πάνω από το σταθμό, γιατί έβγαινα έξω να δω τι γίνεται, εκεί στη Σχολή Καλών Τεχνών στα σκαλοπάτια βλέπω ένα παλικάρι σαν και εμένα, ίδια ηλικία. Mm-hmm. Και κράταγε ένα πινέλο. Ναι. Λέω, τι έγινε ρε συνάδελφε? Λέει, πήγα και έγραψα τα συνθήματα έξω. Ναι. Το κάτω η Χούντα είναι με πινέλο, κάτω η Χούντα, έξω Αμερικάνοι. Και ήταν ζωγράφος το παιδί, γεννημένο το 1950, τον παίρναγα 14 μέρες, 14 Φλεβάρι. Γιατί το λέω αυτά? Διότι αυτό το παιδί το Φλεβάρι βρέθηκε δολοφονημένο. Μες. Ο Γιάννης ο Καΐλης. Πήγα και μίλησα στο δίστομο, γιατί ήταν από το δίστομο, φέτος. Αυτό το παλικάρι, πέρα από τα συνθήματα που έγραψε, το συλλάβανε, το βασανίσανε και η Χούντα πήγε να το παρουσιάσει ότι αυτοκτόνησε, ότι έπεσε από τον μπαλκόνι. Εκεί στην Δερβενία, στα Εξάρχεια. Αυτό το παλικάρι προστίθεται στους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Γιάννης Καΐλης. Και είχαν και μια έκθεση, πότε είχε προλάβει ο Τσογλάνος. Έκανα για τους Δελφούς και πήγα στο σχολείο και μίλησα εκεί στο δίστομο. Και βρήκα καθηγητή φασιστό μου, τον πέταξε έξω. Εσύ μπορεί να κάνεις μάθημα στα παιδιά. Και σε αυτό το χώρο, όλο καύτωμα το είχαν κάποιοι για να το σκοτώσει οι Γερμανοί. Ειλικρινά, δεν το λέω τώρα, είχα τσατιστεί, λέω, μπορεί να υπάρχουν φασιστόμουτρα εδώ σε αυτόν τον τόπο. Αυτή είναι και αν θέλεινες και επικαλούνται για την Ελλάδα. Και δεν ξέρουν ούτε να μιλήσουν. Το μόνο που ξέρουν είναι να εκβιάζουν, να σκοτώνουν και να βασανίζουν. Και τους έχουμε και στη Βουλή. Δεν πάτε στο διάλο. Να πάμε. Ναι. Να πάμε, διότι αυτοί είναι αυτό που είναι. Οι άλλοι που ψηφίζουν τι είναι? Ποιος λαός είναι αυτός? Άιντε τον αγιάζουμε. Αυτός μας έχει φέρει μέχρι εδώ. Και μετά κάθεται κλαίει, περιμένει επιδόματα, περιμένει να τον ταΐσουνε, να είναι άνεργα τα παιδιά του, να μην μπορεί να πληρώσει τη ΔΕΗ του. Και τι είναι αυτή? Και κάνουμε... Ένα γενοτάφιο έχουν κάνει τη Βουλή. Ναι, και κάνουμε αντίσταση μέσα στο Facebook πλέον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαχρήστο. Καλή επιτυχία στο βιβλίο. Περιμένουμε το επόμενο, γιατί δεν σταμάτατε να γράφετε, ευτυχώς. Και ελπίζουμε να... θα έχει επιτυχία η εκδήλωση. Ελπίζουμε να έρθει νέος κόσμος. Κοίταξε, να γνωρίσει από κοντά ανθρώπους που έζησαν τα γεγονότα. Δεν γίνεται τυχαία. Mm-hmm. Και μπράβο που το δώσανε. Το Πολυτεχνείο εννοώ. Και το χώρο εκεί πέρα. Διότι θα ζωντανέψουν πράγματα. Αλλά είναι ένα μέρος... και προβατώ στις τελευταίες στιγμές
δεν ξέρω πώς μου προέκυψε και το ξανακάνει λεπτό προς λεπτό. Και να είμαι και απέναντι. Ναι. Και να βλέπω εκεί που ήμασταν να βγαίνουν από μέσα οι μπάτσοι και να παίρνουν και τα τρόφιμα που μας έδινε ο κόσμος. Και να πάρουν και τα λεφτά που μου είχαν μαζέψει και τα είχα στο σταθμό. Με σακούλες. Τι να πω τώρα. Αν βρεθεί κάποιος μπροστά μου, ή θα γελάσω ή θα πω άντε, δεν είσαι από εδώ. Δεν έχει καμιά σχέση με αυτόν τον τόπο. Με αυτή την Ελλάδα που επικαλείσαι. Με αυτόν τον ύμνο που τον βάζανε οι χουντικοί στη διαπάσχο. Εγώ έφαγα φυλακή για τον εθνικό ύμνο. Γιατί νομίζεις τον είπα. Είχα γράψει στο καπέλο μου εδώ πάνω, στη Ξάνθη, το χάσμα που άνοιξε ο σεισμός. Ευθύς γέμισε Μάνθη. Δέλτα σίγμα, δεν είχα βάλει Διονύσιος Σολωμός. Και έτσι το δεύτερο γραφείο, ένας νικητής ερωτόκριτος με το φουτάει το καπέλο. Τι να αυτά, ρε. Εμείς είμαστε ο σεισμός και εσείς τα άνθη. Μου παίρνει και το καπέλο. Και με πάει και στο δεύτερο γραφείο. Και λέει, εγώ είμαι τον Κάλβο. Ποιο Κάλβο, ρε, λέω. Ο Κάλβος ήταν επαναστάτης Καρμπονάρος. Σκάτα είναι ο εθνικός ποιητής, λέω. Λέει, σαν και εσάς είναι. Ωραία, πλακωθήκαμε. Τώρα ήμουν κανονικός φαντάρος, δεν πλακωνόμουν. Μην πω για άλλες ιστορίες. Όχι, όχι, να τη διαβάσουμε τις υπόλοιπες από το βιβλίο, κύριε Παπαχρήστο. Υπάρχει ένα βιβλίο που έχει να κάνει με τα ημερολόγια που κράταγα τότε εκεί πάνω. Ζούσε τη ζωή του σαν τη θυμόταν. Αυτό είναι ένα συμπλήρωμα. Ωραία. Αλλά δεν είναι συμπλήρωμα. Οπ, 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 οπ. Κάτσε, κάθε βιβλίο είναι παιδί μου. Είναι ανεξάρτητο. Έχει να κάνει με το σήμερα. Με μια βουτιά στο παρελθόν και προπαντός από εκεί που δεν μπορώ να γλιτώσω. Από την εξέγερση. Γιατί η εξέγερση είναι κάθε μέρα. Αν γίνει επανάσταση, γίνεται και κατάσταση. Αν δεν έχει έρωτα μέσα της η επανάσταση. Και άσο μπορεί να γίνει και νεκρή εξπερμάτωση. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι πήραν και την εξουσία. Ναι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εσύ.